Θα ήθελα να σας αναφέρω δύο δράσεις. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε για τρίτη χρονιά η δράση από παιδί σε παιδί, κατά την οποία ο τείχος της καλοσύνης κατάφερε να συλλέξει 200 σχολικές τσάντες και 50 κούτες με σχολικά είδη, τα οποία σε συνεργασία με το παράρτημα προστασίας παιδιού της Δράμας, τις 5 κοινωνικές υπηρεσίες του νομού μας και την ΕΛΜΕ Εύβοιας, μοιράστηκαν τόσο σε οικογένειες του νομού μας, αλλά και σε πυρόπληκτες οικογένειες που τα είχαν ανάγκη. Επίσης, ο τείχος της καλοσύνης, αφού γκραζόμενος στις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω του σεισμού στο νομό Ηρακλείου, ξεκίνησε πρόσφατα μια νέα οργανωμένη δράση με στόχο τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμοπαθείς. Σε στενή συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αρκαλοχωρίου, απευθύνουμε πλέον έκκληση για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών πρώτης ανάγκης, όπως και προϊόντων προσωπικής υγιεινής, σχολικών ειδών και κλίνων σκεπασμάτων. Η δράση αυτή έχει ήδη ξεκινήσει από την 3η 28 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στην ελόγω δράση, μπορεί να μας καλέσει στα δύο τηλέφωνα του τείχου, τα οποία είναι 6945 23 36 37 και 6981 32 20 03 ή να μας στείλει μήνυμα στο Facebook, όπου υπάρχουμε με ελληνικούς χαρακτήρες με το όνομα Τείχος της Καλοσύνης, στο email με λατινικούς χαρακτήρες The Wall of Kindness Drama papakitsmail.com και στο Instagram Τείχος της Καλοσύνης κάτω παύλα δράμα. Όποιος θέλει να βοηθήσει, θα πρέπει πρώτα να απευθύνεται στα τηλέφωνα που προαναφέρατε. Ναι, θα μπορεί να μας βρει και στα τηλέφωνα, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σας ανέφερα. Και για τη συγκεκριμένη δράση, δεν υπάρχει συγκεκριμένο σημείο συλλογής όπου μπορούν να μας φέρουν τις δωρεές τους. Επομένως, θα πρέπει η παραλαβή της δωρεάς να γίνεται απευθείας στους εθελοντές, κατόπιν της συνεννόησης που προαναφέρομαι. Θα μπορεί κάποιος να αφήσει και στα stand που υπάρχουν στη Δράμα. Μετά από συνεννόηση, επειδή τα κρούσματα στην πόλη μας είναι πολλά, προσπαθούμε όλα να γίνονται με πιο σωστό και αποτελεσματικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο, για τη συγκεκριμένη δράση δεν υπάρχουν και stand, αλλά όλες οι δωρεές γίνονται έπειτα από συνεννόηση με τους εθελοντές μας. Η ανθρωπιστική βοήθεια, σε ποια είδη θα πρέπει να επικεντρωθούν όσοι θέλουν να βοηθήσουν? Μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερα όλα τα είδη δωρεών που δεχόμαστε στην αφίσα, μερικά από τα οποία είναι οδοντόκρεμες, οδοντόβουτσες, χαρτομάντιλα, σαμπουάν, σαπούνια, μάσκες, απορριπαντικά, σχολικά είδη, γραφική ύλη, σεντόνια, κουβέρτες, τραπεζομάντιλα, αλλά και μακράς διαρκείας τρόφιμα. Και το μήνυμα που θέλει να περάσει για άλλη μια φορά ο Τείχος της Καλοσύνης? Ο Τείχος της Καλοσύνης, το σλόγγαν του Τείχου της Καλοσύνης είναι ότι ο συγκεκριμένος τείχος έχει δημιουργηθεί για να σπάει τους καθημερινούς τείχους και να δημιουργεί καινούργιους. Να χτίζουμε και να υπερασπιζόμαστε καθημερινά αυτήν την αλυσίδα αγάπης που πρεσβεύουμε.